στις επαναληπτικές εκλογές της επόμενης Κυριακής α, θα κριθεί ο νικητής των περιφερειακών εκλογών στη Δυτική Μακεδονία. Τα αποτελέσματα του τη Κυριακή είναι τα Ο συνδυασμός Συμμαχία για την Ανάπτυξη του Γιώργου Αμανατίδη συγκέντρωσε ποσοστό 35,61%. Ο συνδυασμός Πορεία Δημιουργίας Γιώργο Κασαπίδη συγκέντρωσε ποσοστό 34,23%. Στην τρίτη θέση, ο συνδυασμό Ελπίδα τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου με 21,48%. Η Λαϊκή Συσπήρωση με επικεφαλή στο Νόντα Στρελτίδη με 6,17%. Και ο συνδυασμό Αριστερή Συμπόρευση με επικεφαλής Τον Στέφανο Πράσο με ποσοστό 2,52%. Μένει εκτό του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στι δημοτικέ εκλογέ από τον Βορρά ω τον Νότο η εικόνα είναι η εξή. Στην Φλόρινα, δήμαρχο παραμένει ο κύριο Γιαννάκη, καθώ ο συνδυασμό του συγκέντρωσε ποσοστό 53,57%. Δεύτερο, ο Γιάννη Βοσκόπουλο, με ποσοστό 34,33%. Στις Πρέσπες, νέο δήμαρχο είναι ο κύριο Στεργίου, με ποσοστό 54,74%, ,54 και ακολουθεί ο κύριο Τσέπα, με ποσοστό 45,26%. Στην Καστροχιά θα χρειαστεί δεύτερη κάλπη την επόμενη Κυριακή ο συνδυασμό του κυρίου Κορεντσίδης συγκέντρωσε ποσοστό 41,32% και ο συνδυασμό του κυρίου Γρηγοριάδη 31,29%. Ακολουθεί ο συνδυασμό Τσούκα με ποσοστό 25,35%. Στο Αμύντεο, ο Γιάννη Λιάση θα είναι ο νέο δήμαρχο, καθώ ο συνδυασμό του συγκέντρωσε ποσοστό 76,06%. Ο συνδυασμός Γιάννη Τσοπούλου συγκέντρωσε ποσοστό 17,92% η λαϊκή συσπήρωση με επικεφαλής Ελευθεριάδη συγκέντρωσε ποσοστό 6,02%. Στην Εορδέα, δήμαρχος, παραμένει παιδις, πλακεντάς. Ο συνδυασμός του Ενωμένη Εορδέα συγκέντρωσε ποσοστό 86,49%. Η λαϊκή συσπήρωση έφτασε το 13,51%. Στον Εστόριο, Δήμαρχος παραμένει ο Χρυσικοσλιόπουλος. Ο συνδυασμός του συγκέντρωσε ποσοστό 75,35%. Ακολουθεί Ιωάννου με 16,60% και Βανόπουλος με 8,05%. Ο Πανεγιώτης και Παπτσόχλου παραμένει δήμαρχος άρχους οριστικού καθώς συγκέντρωσε ποσοστό 63,40%. Ακολουθεί Κυριακίδου με 34,39% και Βλάχου με λαϊκή συσπήρωση στο 2,21%. Στο Βόιο, Δήμαρχο Παραμίχου τη Ευκλή, ο οποίο συγκέντρωσε ποσοστό 73,63%. Ακολουθεί η Λαϊκή Συσπήρωση με επικεφαλή στον κύριο Καραμπατζιά με ποσοστό 26,37%. Στην Κοζάνη θα χρειαστεί δεύτερη Κυριακή, στην οποία θα αναμετρηθούν Λάζαρο Μαλούτα και Ενότητα με ποσοστό 36,57% και Γιάννη Κοκαλιάρη με το συνδυασμό μαζί για την Κοζάνη με ποσοστό 26,27%. Στο 24,7% περιορίστηκε ο συνδυασμό Κοζάνη Τόπο να ζήσει με επικεφαλή Κουζιάκη. Ο συνδυασμό Καμπουρίδη συγκέντρωσε 7,57% και η λαϊκή συσπήρωση με επικεφαλή Τίνα Κουζιάκη 5,02%. Στα Γρεβενά, νέο δήμαρχο είναι ο Πέτρο Ο συνδυασμό του συγκέντρωσε ποσοστό 45,21%. Ο συνδυασμό Χρήσου Τριγώνη συγκέντρωσε 37,33%. Κουψίδη 12,89% και ντάγκα με τη λαϊκή συσπήρωση 4,57. Στα Σέρβια, Δήμαρχο Παρμήχου Ελευθερίου. Ο συνδυασμό Γέφυρα στο Μέλλον συγκέντρωσε ποσοστό 50,22%. Η στάση Σερβίων με επικεφαλή Ρίτσα Σπυρίδου έφτασε στο 46,16%. Και η λαϊκή συσπήρωση με επικεφαλή Γεωργακόπουλο περιορίσκει στο 3,22%. Στο Βελβεντό, Δήμαρχο Παρμήνου Μονών Τεργίου. Ο συνδυασμό του Βελβεντό Ενωμένο Δυνατό έφτασε στο 60,03% ο συνδυασμό τέτου περιορίστηκε 33,31% και η λαϊκή συσπήρωση με επικεφαλή Γκαμπράνη έφτασε στο 6,67%. Τέλο, στην Δεσκάτη θα χρειαστεί δεύτερη εκλογική μάχη την επόμενη Κυριακή. Σε αυτήν θα πάρουν μέρο ο συνδυασμό Κότα με 34,32% και Καραστέριου με 31,40%. Ο συνδυασμό ελπίδα για το μέλλον επικεφαλή Παλάντσα Έφτασε στην τρίτη θέση με 14,33%. Ο συνδυασμό Νατσιούλα συγκέντρωσε 13,72% και η λαϊκή συσπήρωση με επικεφαλή Γαλάνη στο 6,23%.